υπολογισμός είναι μια στατική εικόνα ενός οργανισμού, όπου χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Είναι το ενεργητικό, όπου είναι η περιουσία του οργανισμού εν προκειμένου του Δήμου, το παθητικό που είναι οι υποχρεώσεις αυτού, τα αποτελέσματα χρήσεως που είναι τα έσοδα και τα έξοδα της χρήσης τα τιμολογηθέντα και ο πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης. Είναι σημαντικό να πούμε ότι ο εκάστοτε ισολογισμός είναι μια στατική εικόνα της 31ης Δεκεμβρίου του 2023 εν προκειμένου, πράγμα που σημαίνει ότι την 1η του μηνός Ιανουαρίου του 2024 κάποια κονδύλια, κάποια αριθμοί του ισολογισμού μεταβάλλονται. Και στην πάροδο όσο περνάει η χρήση μεταβάλλονται όλο και περισσότερο. Και ένα τελευταίο κομμάτι, θα ήθελα να πω ότι τα κονδύλια που βρίσκονται στο ενεργητικό και στο παθητικό αποτελούν υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων αντίστοιχα, ενώ τα κονδύλια που είναι στα αποτελέσματα χρήσεως αποτελούν σύνολα της χρήσης. Δηλαδή, όταν λέμε υπόλοιπα απαιτήσεων, εννοούμε υπόλοιπο που στις 31 Δεκάτου 2023 έχουμε από κάποιον δημότη, παραδείγματι, και υπόλοιπα υποχρεώσεων, το αντίστοιχο για τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι σε διάφορους φορείς, όπως δημοσίου, ΙΚΑΜ, εφορία κτλ. Τράπεζες. Ενώ στα αποτελέσματα χρήσεως, τα κονδύλια που βλέπουμε είναι τα σύνολα της χρήσης που κλείνουμε του 2023 και όχι υπόλοιπα. Τι έχει τιμολογηθεί μέσα στην χρήση. Κλείνοντας την εισήγησή μου, θα ήθελα να πω ότι ο έλεγχος των ορκωτών ελεκτών είναι πάντα δειγματοληπτικός. Τα πορίσματα του ελέγχου, τα ευρήματα παρατίθενται στο κάτω μέρος του ισολογισμού και ονομάζεται έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεκτή. Μαζί με αυτή την έκθεση, σε δεύτερο χρόνο, δίδεται από εμάς και μια αναλυτική έκθεση ελέγχου, όπου υπάρχουν επεξηγηματικές περαιτέρω πληροφορίες για τον αναγνώστη. Χάρη συντομίας θα διαβάσω, θα αναγνώσω την παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη του πιστοποιητικού μας της έκθεσης ελέγχου», η οποία αποτελεί και τα ευρήματα τα οποία εντόπισε ο έλεγχος. Για οποιαδήποτε απορία που θα έχετε μετά την ανάγνωση, παρακαλώ πείτε μου να σας την απαντήσω. Βάση για γνώμη με επιφύλαξη. Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα. Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτεί το υπόλοιπο του λογαριασμού του ενεργητικού απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ποσού ευρώ 4.546.191,66 κατά τη 31 του 2023 λόγω ασυμφωνίας των δεδομένων της Γενικής Λογιστικής και του Δημοσίου Λογιστικού. Επιπλέον, από τα δεδομένα του δημόσιου λογιστικού προκύπτει ότι υφίστανται απαιτήσεις από προηγούμενες χρήσεις ποσού ευρώ 3.748.503, των οποίων η ίσπραξη καθυστερεί επί μακρόν. Για την πιθανή ζημία που θα προκύψει επί τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών, έχει σχηματιστεί πρόβληση συνολικού ύψους 964.169,28, ο βαθμός επάρκειας της οποίας δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί. Λόγω των ανωτέρων, διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος του εν λόγω κονδυλίου του ενεργητικού ποσού ευρώ 4.546.191,66 κατά την 31 του 2023. Παρατήρηση νούμερο 2. Λόγω της μη ορθής παρακολούθησης επί σειρά προηγούμενων ετών των επιχορηγήσεων για πάγια περιουσιακά στοιχεία, δεν υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση στο λογαριασμό του παθητικού επιχορηγής επενδύσεων παγίων ενεργητικού ποσού ευρώ 24.223.389,35 και αξία ακινήτων και λοιπόν παγίων αποκτηθέντων δωρεάν ποσού ευρώ 744.123,06. Οι παρατηρήσεις νομίζω ότι είναι οι συχνές παρατηρήσεις που έχουν σχεδόν το 99,99% των Δήμων. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά οι Δήμοι και αν θέλετε η άποψή μου δεν ευθύνονται οι ίδιοι οι Δήμοι για αυτήν την κατάσταση και αυτήν την εικόνα, για αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται. Γιατί και με τις ενενώσεις υπήρξαν θέματα και πριν από τις ενενώσεις είναι η μεταφορά μιας εικόνας 20ετίας. Η εικόνα 25 ετών. Όντως πιστεύω ότι έχουμε μια οργανωμένη οικονομική υπηρεσία. Δεν σημαίνει ότι δεν χρήζουμε βελτιώσεων και μπορούμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Όμως πιστεύουμε ότι είμαστε από τους Δήμους που έχουμε καλή οικονομική εικόνα. Νομίζω ότι είναι καλύτερη. Στο μικρόφωνο αυτό να το καταγράψει με αυτό. Αν θέλετε τη γνώμη μου. Όντως, 23, κυρία Γεντσοπούλου. Η οικονομική υπηρεσία δεν είναι
είναι χρόνια τώρα και θα παραμείνει, είναι πραγματικά είναι η καλύτερη οικονομική υπηρεσία όλων των Δήμων που έχω ελέγξει. Και επειδή η κυρία Τσουμπούλου είπε ότι αφορά την προηγούμενη, πράγματι ο συλλογισμός αφορά την προηγούμενη διοίκηση, αλλά και στα αποτελέσματα εξαμήνου, κυρία Γιάννη Τσουμπούλου, δείτε ότι είναι βελτιωμένη ακόμα περαιτέρω εικόνα. Και θα τη βελτιώσουμε. Και θα λέω για το εξαμήνου. Και θα τη βελτιώσουμε και όλοι. Και θα συζητήσουμε στο τέλος του 24 και τον συλλογισμό. 24. Εδώ θα είμαστε. Και του χρόνου να ακούσουμε το ίδιο, κύριε Γιάννη. Εδώ θα είμαστε. Και του χρόνου το ίδιο να ακούσουμε. Εδώ θα είμαστε. Και του Τσιρώνες.